Του ντροπιάζετε. Εμπρός. Έλα Τάκη. Καλώς στο μπούστι. Θέλω μπανάνα. Δώσ' τον τυρετάκι. Μία για τον πάτο μου, να είναι extra large όμως. Αυτή είναι extra, 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 extra large. Περίμενε, μωρή πουτάνα κι εσύ. Έχω τους άλλους, έχω και εσένα. Περιμένω με ανυπομονησία. Περίμενε, ρε. Μωρή τους. Γάμο τις καρέκλες, γάμο. Περίμενε, ρε. Πάρ' την, ρε. Σου κάνει. Μου κάνει, λέει. Ο πάντος μου άνοιξε. Έλα, εντάξει, καλό βράδυ. Πήγαινε, βάλε βαζελίνη. Θα και να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ναι, με φωνή του Θεού. Λοιπόν. Πω, πω, έσκασα, ρε. Καλησπέρα από την Ερυθρόλευκη Ύδρα. Ωραία, Ύδρα, γη. Η Ύδρα είναι κατακόκκινη. Άσε, έχω πάει 150 φορές. Ο Καμπέρος, λέει, που εμπνεύστηκε το όνομα του Ολυμπιακού, καταγόταν από την Ύδρα, λέει ο Φάνης. Ποιος, ποιος. Καμπέρος. Ναι, ναι, ο Καμπέρος, που ήταν ιδρυτής Ολυμπιακού. Καταγόταν από την Ύδρα. Βεβαίως. Τάκαρε γερά, γλίδα τους αλόθρισκους, Δημήτρης από Ρέντι. Γεια σου, Δημήτρη από το Ρέντι. Άρης από Κόρινθο, καλησπέρα, λέει. Στην κατακόκκινη Κόρινθο, να το λέτε, αυτό μου τα λέτε, ναι, έτσι. Και από το Λεσίνη Μεσολογγίου, καλησπέρα έχεις. Και από το Μεσολόγγι, το Μεσολόγγι είναι ηρωικό. Τι έχουμε περάσει εκεί. Λοιπόν, εμπρός. Ναι. Ναι. Όποιος είναι βάζελος, είναι ο γεπουτός, γεννήσει και παιδίς μιλείς και οίκο αντοχής. Τα βράδια δεν κοιμότανε. Μη λες για μάνες, η θεία του θα λες. Ήταν από τσόλα, από το πίτρο. Εντάξει, αγοράκι μου, έλα, καλό βράδυ, αγόρι μου, το πες στο σύνδημά σου, γίγαντα. Μη λέτε μάνες, παιδιά, είναι το πιο ιερό πράγμα στον κόσμο. Λοιπόν, εμπρός. Κακή, ρωτάει εδώ ο κόσμος, ναι, τη γνώμη σου για το Σιώβα και αυτό που γίνει με την ναι, δημιουργία. Και βέβαια, θα την πω. Παιδιά, η ΕΠΟ του Γραμμένου κάνανε την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο μαγαζάκι τους. Να παίζει οποιοδήποτε παίχτης, μπας και τον δει κάποιο μάτι στην Ευρώπη που παίζει και ανέβει η τιμή του. Έτσι, και ανέβει η τιμή του και πάρει κανένα φράγκο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο Σιώβας, παιδιά, δεν το είπε έτσι. Είπε, μακάρι να είναι και ο Μανολάς στην Εθνική, να παίζει και ο Σβάρνας και βλέποντας τον Μανολά, δεν είπε και τον εαυτό του, και βλέποντας τον Μανολά πώς παίζει, να παίρνει την εμπειρία του, να μαθαίνει και κάτι και να παίξει στην Εθνική. Αυτό είπε ο Σιώβας. Άδικα τον κατηγόρησε ο προπονητής αυτός που... ο Ολλανδός που, που είναι τυχερός που παίξε δίπλα στην Εθνική... δίπλα στον Κρόιφ. Και ο Κρόιφ ήταν μάγκας. Ήτανε... σε όλα του πρώτος. Και δεν έμαθε τίποτα από τον Κρόιφ. Ούτε την μπάλα του Κρόιφ την να μάθει, ούτε και πώς φερόταν ο Κρόιφ. Ντροπή σου, προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Ολλανδέ. Εμπρός.